τις εκλογές. Θα ολοκληρωθεί εντός των ημερών και για τους μεγάλους δήμους. Με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Κεντρική Επιτροπή. Άρα λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει, έχει προκύψει ένα θέμα. Δεν θέλω ούτε να το υπερτιμήσω ούτε να το υποβαθμίσω. Προφανώς τα όργανα θα το ξαναδούν το θέμα, αλλά ωστόσο η απόφαση μέχρι στιγμής δεν έχει τροποποιηθεί της Κεντρικής Επιτροπής. Και το λέω αυτό διότι μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις δικαιολογημένες, αλλά από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι επειδή έχουμε δώσει χαρακτήρα πολιτικής μάχης, ιδιαίτερα στις περιφερειακές εκλογές, όχι επειδή το έχουμε δώσει εμείς, αλλά επειδή εκ των πραγμάτων είναι μια κεντρική πολιτική μάχη, εμείς θέλουμε σε αυτές τις εκλογές που θα είναι οι ευρωεκλογές, οι περιφερειακές και οι δημοτικές, να δώσουν ένα μήνυμα ανατροπή στη χώρα, ένα μήνυμα ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και στην ίδια την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Σε αυτό το πολιτικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε, εσείς προσωπικά θεωρείτε ότι βοηθάει του ΣΥΡΙΖΑ υποψηφιότητα Βουδούρη ή κάνει κακό? Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, εγώ έχω διαφωνήσει, αλλά δεν έχει νόημα η δική μου διαφωνία. Σε επαναλαμβάνω ότι οι αποφάσεις αιτιολογούνται με τον τρόπο που σας είπα. Δηλαδή είναι μια γενικότερη μάχη, δεν είναι τοπικό το θέμα, άρα εξετάζονται τα ζητήματα των... Υπάρχει πάντως το ενδεχόμενο να δούμε πίσω γύρισμα στην αρχική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα συνέβη με την περίπτωση Καρυπίδη? Η περίπτωση Καρυπίδη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Διαφορετική περίπτωση είναι οπωσδήποτε, ναι, ναι. Ως προς την ουσία, ως προς τη διαδικασία ρωτώ. Η διαδικασία, κοιτάξτε, αύριο με πολιτική γραμματεία, προφανώς έχω την εντύπωση ότι θα τεθούν τα θέματα εκ των πραγμάτων. Αλλά από εκεί και πέρα σας λέω, τα όργανα εφόσον αποφασίσουν, προχωράμε όλοι μαζί στην απόφαση η οποία έχει ληφθεί. Κυρία Μακρύ, παραμένει ένα μεγάλο κενό.